Συναγερμός σήμανε λίγο νωρίτερα στην αστυνομία από πυροβολισμού στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Το περιστατικό συνέβη έξω από επιχείρηση υγρών καυσίμων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες. Στην περιοχή βρίσκεται ήδη ο Μανώλης Ασαριώτης, θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα. Μανώλη. Ευτυχώς, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, δεν υπήρξε τραυματισμός αλλά ούτε και φθορά σε κάποιο από τα παρακείμενα καταστήματα. Το πρατήριο ήταν κλειστό. Σε αυτό όμως υπήρχε ένας φύλακας, ο οποίος και άκουσε στις 11 το πρωί τους πυροβολισμούς. Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς σε πρώτο χρόνο, τουλάχιστον 6 πυροβολισμούς άκουσε στις 11 το πρωί. Από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους μέχρι τώρα οι αστυνομικοί, οι δύο επιβαίνονται σε ένα αυτοκίνητο πόλης, οι οποίοι είχαν κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Λαβρίου, πηγαίνοντας από το Σταυρό δηλαδή προς τα Γλυκά Νερά. Κάποια στιγμή απέναντι από το πρωτήριο ο συνοδηγός έβγαλε το χέρι με το 9 πιστόλι και πυροβόλησε στον αέρα. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν καταφέρει να εντοπίσουν 2 κάλικες από ένα πυροβόλο όπλο των 9 χιλιοστών και, όπως αντιλαμβάνεστε, προσπαθούν μέσα από τις εικόνες που έχουν από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες και απαθανάτησαν την κίνηση του αυτοκίνητου πόλης, να εντοπίσουν και τους επιβαίνοντές του για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Το συγκεκριμένο πρατήριο ανήκει στην οικογένεια του 38χρονου Γιώργου Μίτσου, τον οποίο εκτέλεσαν τον περασμένο Ιούνιο σε άλλο πρατήριο της οικογένειας στο Γέρακα, και πολλοί είναι αυτοί από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το σημερινό περιστατικό έχει να κάνει με εκείνη τη δολοφονία. Αυτό όμως μένει να το διαλευκάνουν οι αστυνομικές αρχές. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.